Τι γίνεται? Τι κάνετε? Καλά, άμε για τα μαλλιά μου, λένε να σου πω. Ξέρεις, εγώ δεν τα παρακολουθώ πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακή αλλαγή σου. Γιατί σε βλέπουμε τώρα στα σύριαλ του Μέγκα που παίζεις και στην Πολυκατοικία και στο 50-50 με μακριά μαλλιά. Και είναι πρώτη φορά που κάνεις δημόσια εμφάνιση στην τηλεόραση. Πρώτη φορά, εδώ. Ναι, είσαι αποκλειστική παγκόσμια μετάδοση στα κοντά μαλλιά της Νικολέτας. Γιατί τα έκοψες? Παγκόσμια. Παγκόσμια, γιατί. Έχεις βγει σε άλλο κανάλι, στο CNN. Όχι, όχι. Άρα εδώ, παγκόσμια. Όχι. Για πες. Γιατί τα έκοψα? Ναι. Ξέρω εγώ. Βαρέθηκα λίγο με το, όλο αυτό το πράγμα. Την τριχολαγνία που είχα και εγώ τόσα χρόνια. Και... Είχες τριχολαγνία? Είχα. Νομίζω οι περισσότερες γυναίκες έχουν. Με τα μαλλιά, κόλλημα. Ναι, ναι, έχουν. Και. Ήθελα λίγο να αλλάξω. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είχα μακριά μαλλιά. Είχες πάντα μακριά μαλλιά. Ναι. Ίσια και μακριά και μαύρα και αποφάσισα λίγο να το... Ήταν δικιά σου απόφαση, ήταν απόφαση, ας πούμε, ανθρώπων γύρω σου, ας πούμε. 100%. Οι άνθρωποι γύρω μου όλοι προσπαθούσαν να με συγκρατήσουν. Α, όλοι. Ναι. Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Αλλά δεν το μετάνιωσα και οι υπόλοιποι που το είδανε μετά. Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό για όλους, έτσι. Για όλους. Είναι ικανοποιημένοι όλοι. Νικολέτα, για πες μου, αυτό που λένε ότι οι γυναίκες έχουν πιο θηλυκότητα όταν έχουν μακρύ μαλλί, ενώ όταν το μαλλί είναι κοντό, ας πούμε, το πιο αγορίστικο. Γιατί είναι αγορίστικο το κοντό μαλλί, ας πούμε, χάνουν κάτι από τη θηλυκότητά τους. Ισχύει αυτό? Όχι. Δεν νομίζω. Όχι, νομίζω ότι η θηλυκότητα δεν είναι θέμα τρίχας. Νομίζω ότι η θηλυκότητα ή έχεις ή δεν έχεις. Εάν μια γυναίκα δεν έχει θηλυκότητα, μέχρι τον αστράγαλο να το αφήσει το μαλλί, τι θα βρει τη θηλυκότητά της μέσα από αυτό? Όχι, έτσι. Είναι όμως πιο, δηλαδή, πιο αγορίστικο το κοντό μαλλί. Δηλαδή σε κάνει πιο αντράκι τελικά. Είναι ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ, όπως το βλέπει ο καθένας. Εγώ διαφωνώ. Δεν πιστεύω ότι το μαλλί διαμορφώνει την προσωπικότητά μας. Το αντίθετο γίνεται. Ανάλογα με την προσωπικότητά μας διαμορφώνουμε το μαλλί. Άρα λοιπόν η δικιά σου προσωπικότητα, σαν προσωπικότητα, είναι του μακρύ μαλλί, του μακριού μαλλιού. Προσωπικότητα, πρόσεχε, δεν λέω τώρα, ή του κοντού. Δηλαδή είναι πιο γυναικεία, πιο αυτό, ή πιο σαμπουκάλου αντρική προσωπικότητα. Νομίζω ότι φαίνεται στον κόσμο ότι η προσωπικότητά μου αντιστοιχεί στο μακρύ μαλλί, αλλά όποιο με ξέρει καλά γνωρίζει ότι η προσωπικότητά μου αντιστοιχεί στο κοντό μαλλί. Και σαν ιδιοσυγκρασία μου ταιριάζει πιο πολύ το κοντό μαλλί από το μακρύ. Ναι. Νομίζω. Γιατί, δηλαδή, τι στοιχεία έχει ο χαρακτήρα σου τέτοια που είναι έτσι. Τα στοιχεία αυτά που υποδηλώνονται ίσω. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν έχω αυτό το πολύ ρομαντικό, το πολύ που έχουν τα κοριτσάκια που ξέρεις. Ναι. Αυτό το πράγμα που συμβολίζει όλο αυτό το μαλλί, το πλούσιο, το μακρύ κλπ. Για μια γυναίκα. Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο... πιο wild, πιο άγρια. Αυτό που λένε ότι είμαι ο άντρας της ζωής μου, δηλαδή που λένε. Μπορεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως. Στις σχέσεις σου πώς είσαι, ρε παιδί μου? Δηλαδή, στις σχέσεις σου είσαι γυναίκα που έχει το πάνω χέρι ή αφήνεσαι στα χέρια του άντρα που είναι δίπλα σου να σε οδηγήσει, ας πούμε, στη ζωή? Προσπαθώ να αφήνομαι. Απλώς είναι δύσκολο. Επειδή το έχω ξαναπεί, όταν έχεις μείνει από μικρός μόνος σου και έχεις αναγκαστεί να τα βάλεις με πολλούς δαίμονες κατά τη διάρκεια της ζωής σου και σε, από πολύ τρυφερή ηλικία, αναγκαστικά έχεις μέσα σου κάποια χαρακτηριστικά ανδρικά. Mm-hmm. Δηλαδή, ανδρικά, όταν λέμε τώρα. Δεν μ' αρέσουν τα ανδρικά και γυναικεία χαρακτηριστικά, λέμε. Πιο δυναμικά. Πιο δυναμικά, αυτό ακριβώς. Αναγκαστικά. Και αυτό σου βγαίνει, ξέρεις, και σε κάποιες στιγμές έτσι που δεν το. Ανύποπτα, προειδοποιητά σου βγαίνει, χωρίς να μπορείς να το ελέγξεις. Οπότε αναγκαστικά βγαίνει και στην προσωπική ζωή. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι το επιδιώκω εγώ. Βγαίνει από μόνο του. Γιατί έτσι έχω μάθει να ζω, γιατί έτσι έχω μάθει να λειτουργώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως, για μια γυναίκα η οποία έχει μάθει να ζει έτσι μόνη της, ανεξάρτητη και αυτόνομη κλπ. Είναι βασικό να βρίσκει ανθρώπους γύρω της, όπου μπορεί λίγο και αυτή να χαλαρώσει. Να σου πω, εσύ το έχεις ξαναπεί βέβαια, αλλά είναι εντυπωσιακό κάθε φορά που το διαβάζω και το ακούω. Έχασες σε πολύ μικρή ηλικία και τους δυο σου γονείς. Ναι. Πράγμα το οποίο σε έχει στιγματίσει για μια ζωή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, φαντάζομαι, έχεις αποκτήσει αυτό το δυναμισμό τον οποίο μας περιγράφεις. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά. Και πώς μεγάλωσες εσύ, δηλαδή, ποιος σε μεγάλωσε, ας πούμε? Τη μητέρα μου καταρχάς δεν την έχασα πολύ μικρή, την έχασα στα 23 μου. Έχασες τον πατέρα σου μικρή όμως? Τον πατέρα μου τον έχασα πολύ μικρή. Σε ποια ηλικία? 8 χρονών. 8 ετών. Ναι. Άρα μεγαλώσετε. Αδέρφια έχεις, Νικολέτα? Όχι. Μία ετεροθαλή αδερφή έχω, η οποία είναι παντρεμένη, έχω μεγάλη διαφορά ηλικία. Άρα οπότε... ουσιαστικά η μητέρα σου μεγάλωσε μόνη της, ας πούμε. Μόνη μου, ναι. Οπότε μεγάλωσα με τη μητέρα μου. Απλώς και όταν έχασα τη μητέρα μου, πάλι η ηλικία μου ήταν. Και η ζωή μου γενικά δεν ήταν τακτοποιημένη.